Επόμενη στάση μας η τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί οι συλλογικοί φορείς φοιτητών και εργαζομένων του ΕΛΜΕΠΑ και του Πανεπιστημίου Κρήτης προγραμματίζουν μία εκδήλωση στο κέντρο του Ηρακλείου με στόχο να ενημερωθούμε, να μάθουμε πολλά περισσότερα για αυτά τα οποία προγραμματίζονται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλημερίζω την κυρία Δανάη Σούκερα, είναι φοιτήτρια βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά εσείς? Και μέλος του συντονιστικού, για πείτε μας για αυτή την εκδήλωση που διοργανώνετε, να ξέρει και ο κόσμος που σας ακούει. Μάλιστα. Φοιτητική Σύλλογη του Ηρακλείου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ, του Μεσογειακού, σε συνδυασμό με συλλογικούς φορείς, συγκεκριμένα κιόλας με τους διοικητικούς του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και με τους συλλόγους ΕΔΥΠ και ΤΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνουμε αυτό το μουσικό φεστιβάλ, ουσιαστικά μια μουσική συναυλία, το Σάββατο στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα ξεκινήσει από τις 6 ώρα το απόγευμα, στα πλαίσια του αγώνα που δίνεται αυτή τη στιγμή και τους τελευταίους 2 μήνες ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και με σκοπό το να ανοιχτεί το ζήτημα αυτό και στο κέντρο της πόλης και στην κοινωνία ευρύτερα. Εντάξει, είμαστε και στην περιφέρεια, οπότε πιστεύω ότι κάτι τέτοιο, ας πούμε, το έχουμε ανάγκη. Και μάλιστα βρισκόμαστε και μία εβδομάδα πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου, οπότε κάτι τέτοιο το θεωρούμε αναγκαίο να υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση. Θα με διευκολύνετε βέβαια εάν χαμηλώνετε λίγο την ένταση ραδιοφώνου, υπολογιστή, δεν ξέρω τι είναι εκεί δίπλα σας, γιατί έρχεται μικροφωνισμός και θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Από την άλλη, νομίζω, κυρία Σούκερα, ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι φορείς, όπως επίσης και πολίτες οι οποίοι είναι ενημερωμένοι, ότι τάσσονται και γονείς και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, ότι βρίσκονται και εκείνοι δίπλα σας σε αυτή την προσπάθεια ή βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για την μη ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων? Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα έχουμε δει πάρα πολύ ελπιδοφόρες και προθετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις από πάρα πολλούς φορείς και από πάρα πολλά όργανα, τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο διοικητικών φορέων, αλλά και ευρύτερα από συλλόγους, από όλη την κοινωνία, από διάφορους τομείς, όπου στην πραγματικότητα πράγματι τάσσονται ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο, αναγνωρίζουν τις προβληματικές που έχει, την αντισταγματικότητα του νομοσχεδίου αυτού, και όλες πάρα πολλοί δηλώνουν δίπλα, ας πούμε, στους φοιτητές και στον αγώνα που δίνεται, γιατί πρόκειται για έναν αγώνα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Λοιπόν, Σάββατο 2 του μήνα, Πλατεία Ελευθερίας, ο πεζόδρομος της δικαιοσύνης, από τις 6 και μετά, έτσι? Ναι, ναι, μάλιστα. Ωραία. Να είσαστε καλά όλοι σας, κυρία Σούκερα. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.